δηλαδή του κ. Λοβέρδου, του κ. Δένδια και βέβαια και του προελαλήσοντος, θέλω να κάνω δύο παρατηρήσεις στο νομικό θεσμικό επίπεδο. Σε αυτά που διαβάσαμε στις εφημερίδες και που αναφέρθηκαν σήμερα από κάποιον τους προελαλήσεων, δεν θυμάμαι ποιον, υποστηρίζεται ότι η εισήγηση που έγινε στο ΣΤΕ χρησιμοποίησε τον όρο ανωτέρα βία, έκτακτη ανάγκη και διάφορα τέτοια. Θέλω να υπενθυμίσω λοιπόν, έτσι παρεπιπτόντως τους συναδέλφους, ότι η έννοια της αναγκαιότητος, της necessity, είναι μια καταξιωμένη κανονιστική έννοια και ήταν αυτή η έννοια που χρησιμοποιήθηκε από το ΣΤΕ στην πρώτη απόφαση για τη συνταγματικότητα του πρώτου μνημονίου, ακριβώς για να δείξει ότι όταν έχουμε από τη μία πλευρά το τεράστιο χρέος και τις υποχρεώσεις που ανέλαβε η πρώτη κυβέρνηση σε σχέση με τους δανειστές, και η οποία είναι σε αντίθεση με κοινωνικά και οικονομικά δικαιώματα του ελληνικού λαού, η έννοια της αναγκαιότητας μας βοηθάει να καταλήξουμε σε απόφαση και σε αυτή την περίπτωση να βγάλουμε το πρώτο μνημόνιο συνταγματικό. Οπότε να είμαστε κάπως ακριβείς όταν χρησιμοποιούμε αυτούς τους όρους, διότι η έννοια της αναγκαιότητας είναι κομμάτι όλων των ευρωπαϊκών νομικών συστημάτων. Να πάμε τώρα στο επίδικο το σημερινό. Είπανε διάφοροι συνάδελφοι πριν, και συμφωνώ, ότι τα δύο θέματα που συζητάμε δεν συνδέονται μεταξύ τους ή συνδέονται χαλαρά. Εγώ θα το έλεγα πάλι με τη νομική ορολογία, συνδέονται πολιτικά και όχι θεσμικά. Θεσμικά νομίζω ότι η άποψη των κομμάτων της αντιπολίτευσης αποτελεί ατόπιμα. Και να εξηγήσω γιατί. Έχουμε δύο απόψεις που υπάρχουν, δύο θέματα που έχουμε μπροστά μας. Το πρώτο είναι το θέμα της συνταγματικότητας ή όχι, ενός νόμου ο οποίος μετέφερε άπαξ μία συγκεκριμένη αρμοδιότητα του ΕΣΟΡΟΥ σε ένα άλλο όργανο. Αυτό είναι ο νόμος, ο λεγόμενος νόμος Παπά. Είναι συνταγματικός ή δεν είναι? Είναι σαφές από τη συζήτηση που έχουμε κάνει και εδώ και από αυτά που διαβάζουμε και εμείς οι νομικοί τα ξέρουμε, ότι υπάρχουν ισχυρά επιχειρήματα και από τις δύο πλευρές. Και όταν είμαστε σε μια τέτοια κατάσταση, όπως ήταν και το θέμα με το ερώτημα της συνταγματικότητας του μνημονίου, η απάντηση είναι αυτό που είπε ο Justice Holmes στην αρχή του 20ου αιώνα: «The Constitution is what the Supreme Court says». Δηλαδή, εμπροκειμένο, το Σύνταγμα είναι αυτό που θα πει το ΣΤΕ. Δεν σημαίνει ότι αυτή τη στιγμή το ένα είναι σωστό και το άλλο είναι λάθος. Θα αποφασίσουν οι δικαστές ακριβώς επειδή δεν υπάρχει προφανής μία σωστή απάντηση. Αυτό είναι λοιπόν το ένα. Το ένα θέμα το οποίο υπάρχει μπροστά στο ΣΤΕ. Στο δεύτερο, το δεύτερο θέμα είναι αυτή η υποχρέωση συνταγματική να δημιουργηθεί ένα ΕΣΟΡΟΥ, να αποφασίσουμε για τη σύνθεση αυτού του οργάνου το οποίο έχουμε συνταγματική υποχρέωση. Πώς μπορούμε λοιπόν να λύσουμε, ποια είναι η σχέση μεταξύ των δύο? Θεσμικά, αυστηρά νομικά και συνταγματικά δεν υπάρχει σχέση μεταξύ των δύο. Διότι από ό,τι είχαμε ακούσει από πολλά κόμματα της αντιπολίτευσης προηγουμένως, πριν από τις τελευταίες δύο ημέρες, ή πριν από την Παρασκευή, το αίτημα που υπήρχε κυρίως από την αξιωματική αντιπολίτευση για να συμμετάσχει σε αυτή την προσπάθεια να δημιουργηθεί ΕΣΟΡΟΥ ήταν η απόσυρση του νόμου Παπά. Να σας θυμίσω λοιπόν πάλι νομικά τι σημαίνει αυτό. Σημαίνει κάτι που η Νέα Δημοκρατία, τουλάχιστον οι συνάδελφοι νομικοί και συνταγματολόγοι της Νέας Δημοκρατίας, επανειλημμένως έχουν καταδικάσει. Το λένε, υπάρχει ένας όρος. Λέγεται ανομία. Και σημαίνει το εξής. Ότι οποτεδήποτε εγώ, κάποιος είτε διανοούμενος πανεπιστημιακός ή ένα κόμμα, διαφωνεί με κάποιο νόμο ο οποίος βάσει όλων των τυπικών κριτηρίων και των διαδικασιών της κοινωνικής διαδικασίας πέρασε και είναι απολύτως τυπικά σωστός, επειδή εμένα δεν μου αρέσει, δηλώνω ότι εγώ δεν τον ακολουθώ, δεν πρόκειται να τον εφαρμόσω και θα κάνω εμπροκειμένως στη δικιά μας περίπτωση οτιδήποτε είναι δυνατό έτσι ώστε αυτός ο νόμος να αποσυρθεί, να καταργηθεί ή να μην λειτουργήσει στην πράξη. Αυτό είναι ανομία, αυτό είναι ακριβώς το θεσμικό ατόπιμα το οποίο υποστηρίζω ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή. Μια θέση που λέει οποιονδήποτε νόμο εμένα δεν μου αρέσει, θα προσπαθήσω να τον κάνω να καταργηθεί. Προφανώς μπορεί να τον καταργήσει η Νέα Δημοκρατία, όπως το έχει πει επανειλημμένα, όταν θα βγει κυβέρνηση σε επόμενες εκλογές, να καταργήσει αυτόν τον νόμο και οποιοδήποτε άλλο νόμο θέλει, μέσα στα πλαίσια της συνταγματικής νομιμότητας. Αλλά η σύνδεση αυτών των δύο θεμάτων δεν έχει καμία θεσμική βαρύτητα και ισχύ. Είναι τελείως άσχετα αυτά τα δύο. Η σχέση τους είναι μόνο πολιτική. Και όπως είπε και η κυρία Χρυστοδουλοπούλου πριν, εάν αυτή τη στιγμή αποδεχτούμε τη λογική αυτή,
τότε ανοίγουμε τους ασκούς του Αιώλου σε οποιοδήποτε μέτρο, είτε οι αξιωματικοί είτε άλλα κομμάτια της αντιπολίτευσης διαφωνούν, να μας λένε ότι εμείς θα κάνουμε ανένδοτο αγώνα και δεν θα το αφήσουμε να λειτουργήσει. Φανταστείτε πού πηγαίνει αυτό. Φανταστείτε θεσμικά πού πηγαίνει αυτό. Δηλαδή είναι η χρησιμοποίηση κάποιων θεσμικών διατάξεων του συντάγματος ή του κανονισμού της Βουλής, έτσι ώστε να μπορέσουν να ανατρέψουν αυτό το οποίο με απόλυτα νόμιμη και έγκυρη διαδικασία το Κοινοβούλιο έχει αποφασίσει. Αποτελεί, νομίζω, όπως σας είπα, για μένα θεσμικό ατόπιμα και παρότι φαίνεται ότι δεν πρόκειται να συμβεί η σύνθεση της Βουλής σε αυτή τη συνεδρίαση μας σήμερα, νομίζω ότι αυτό πρέπει να ακουστεί δυνατά. Ότι δεν έχουμε αυτή τη στιγμή μία θεσμικά σωστή άποψη από την πλευρά της αντιπολίτευσης, αλλά μία μικροπολιτική άποψη η οποία είναι δυνατόν να φέρει σε πλήρη αδράνεια, στασιμότητα, ολόκληρο το θεσμικό και το νομικό μας σύστημα. Κύριος Μπαλαούρας.